Ήδη είναι να σε φυλακεί. Και ήδη είναι να σε, σε αυτό που είδατε προηγουμένως. Να βλέπεις το ξημέρα, να βλέπεις το ίδιο βασίλεμα, να είσαι εκεί που λαχταράει η καρδιά σου. Μετά από μήνες που απλώς αγνάντευαν τη θάλασσα, οι ερασιτέχνες ψαράδες επιτέλους βρίσκονται στο νερό. Φτάσαμε στα 65 για να το απολαύσουμε αυτό. Και τώρα θα σε κλειδώσουν μέσα. Το πιθανότερο για μένα είναι ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ασχοληθεί με το ψάρεμα και την απελευθέρωση της ψυχής τους. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλληλείς προβληματίζονται για την κατάσταση που επικρατεί στις θάλασσες με τους λαγοκέφαλους. Είναι η καταστροφή των ψαράδων. Εγώ έχω πιάσει πάρα πολλά. Έλα με ένα τι ζημιά μου κάνουν. Κόψουν μια πετονιά, δύο αγκιστράκια, τίποτα. Τη μεγάλη τη ζημιά την παθαίνουν οι επαγγελματίες, γιατί αυτοί πάνε για μεροκάμα του φουκαριά. Πιάσω, δεν συμβαίνει κάτι. Αυτοί όμως παθαίνουν μεγάλη ζημιά. Σκίζουν πρώτον τα δίχτυα. Όπου δούνε σκηνή ή δίχτυ ή ψάρι, το δαγκώνουν και το κάνουν 1000 κομμάτια. Καταστρέφουν τα πάντα. Τα τελευταία χρόνια οι ψαριές είναι γεμάτες από τους εισβολείς που απειλούν το οικοσύστημα των θαλασσών μας. Τη συρτή που κάνω πολλά χρόνια, την τελευταία πενταετία θα σου έλεγα, έχει τύχει σε μία μέρα να καρφώσω 3 και 4 λαγόψαρα. Και το τραβάς και το φέρνεις κοντά, το βλέπεις κάτω από τη βάρκα και το ακολουθούν 3-4 ακόμα. Και μιλάμε για θερία, μιλάμε για 7-8 κιλά λαγόψαρα. Το αυτό που είδατε εδώ, άντε να είναι 3 κιλά. 3,5. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η εικόνα μέσα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Άραγε, μου λαγόψαρα. Κάτσε αυτό έχουμε μπροστά μας, τώρα το βγάλουμε, ρε παιδιά. Μα κάνω να το πιάσεις. Την απόγεια πάμε, εμείς. Το παίρνω και με την απόγεια, μα δεν θα πάμε. Είδες ένα πράγμα. Προχτές έβγαλα 7 ψάρια, 7 κιλά και 8 κιλά το κάθε ψάρι. Το πιστεύω. Yeah.